Καλή σα μέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και σε εσά. Βλέπω πλατή χαμόγελο, κυρία Μανολάκη. Αναμφίβολα, πάντα αισιόδοξοι είμαστε. Έχει, μάχες, έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα των εκλογών τη Κυριακή, με την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδο. Ε, Αναμφίβολα μα ικανοποιεί ότι βλέπουμε σε σύγκριση και με τι βουλευτικέ εκλογέ πριν από τρει μήνε, αλλά και με τι περιφερειακέ και δημοτικέ πριν πέντε χρόνια, βλέπουμε αύξηση καθαρή. Ε, περισσότερους δημοτικούς συμβούλους και περιφερειακούς ε, βγάζουμε. Και τα ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα. Mm. Ήδη από τον πρώτο γύρο πήραμε το κόκκινο βράχο τη Ικαρία. <laughs> Ξέρετε. Γι' αυτό <το> είναι πλατή, <laughs> πολύ πλατή <laughs> το χαμόγελο σήμερα. <laughs> Ξέρετε <laughs> τι λένε έτσι. <laughs> λένε γιατί είναι τόσο, <laughs> τόσο <laughs> υψηλή <laughs> η μακροζωία στην Ικαρία <laughs> και η απάντηση είναι γιατί έχει τόσο υψηλά ποσοστά το κουκουάρι. <laughs> Οπότε ένα φίλο μου απαντάει ή πρέπει να πάμε να εγκατασταθούμε στην Ικαρία να ε, βγάλουμε ψηλά ποσοστά σε όλη την Ελλάδα. Να ψηφίζουμε το κουκουέ. λοιπόν, και στη... Αν είναι να έχουμε μακροζωία, κυρία Μανουλάκου, θα το σκεφτούμε Η άνοδος αυτή οφείλεται, στι στις θέσεις σας, οφείλεται στην ε, δουλειά, μόνο στη δουλειά που έχουν κάνει τα στελέχη της λαϊκής εισπύρωσης ανά την Ελλάδα ή οφείλεται και στο ότι και ο κύριος Κουτσούμπας έχει μεγάλη απήχηση ε, ειδικά στους νεολαίους. Ε, εγώ θα έλεγα όλα μαζί, συν την αγωνιστική και μαχητική δράση του Κουκουέ και της λαϊκής συσπήρωσης παντού. Σήμερα εμείς το λέμε καθαρά. Η μόνη γνήσια ε, λαϊκή αντιπολίτευση, δηλαδή υπέρ των εργαζομένων, είναι μόνο του Κουκουέ. Ε, τα άλλα κόμματα αν θέλετε και μέσα και από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές Δείξανε ότι μπορούν άνετα να συνεργάζονται και μέσα από κοινού υποψηφίους και κομπρεμή Αλλά και μέσα από τη Βουλή αυτό φαινόταν Όταν δηλαδή το Πασόκο ψήφιζε και συνεχίζει να ψηφίζει το 80% των νομοσχεδίων Και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% ε, ή ακόμα και όταν δεν ψηφίζουν ε, η αιτιολογία, δεν είναι από φιλολαϊκή ε, βάση, αλλά θέμα διαχείρισης. Ποιος είναι καλύτερος mm -hmm. να το κάνει. Συνεπώς πράγματι η μόνη γνήσια αντιπολίτευση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα το και η λαϊκή συσπήρωση. Τώρα... Αυτό oh. εκτιμιέται από περισσότερο κόσμο. Αυτό μας δίνει αισιοδοξία. Mm -hmm. Μετά ο τρόπος ε, ε, πρόσβασης σε αυτόν τον κόσμο και συζήτησης, Πάντα μπορεί να καλυτερεύει το Την και άλλη, χθε είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο εδώ από τον ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι για τη δεύτερη Κυριακή πάτε στο δόγμα τύπλα πλαστήρα Ραστή Παπάγο. Και λίγο πριν και ο κύριο Καραμέρο που καθόταν εκεί στη θέση σα είπε ότι μα πώ είναι δυνατόν μεταξύ αγοραστού και κουρέτα στη Θεσσαλία το ΚΚΕ να επιλέξει λευκό ή αποχή. Ε, το δεν είναι καινούργιο. Ναι, ναι, ναι. Η... Δεν είναι καινούργια η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Αυτό κάνουμε. Ε, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, με πια έννοια. Δεν μπορείς ε, να πηγαίνεις στο λιγότερο κακό. Αυτό υπήρξε και με το ΣΥΡΙΖΑ, σε έναν κόσμο που είχε αυταπάτες, οδηγεί τελικά σε μεγαλύτερο κακό. Δηλαδή, ε, εμείς ψηφίζουμε το ίδιο με την πρώτη Κυριακή. Είναι και συνέπεια, αλλά ε, ψηφίζουμε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτή είναι η βασική ουσία της έκφρασης της ψήφου τη δεύτερη Κυριακή. Εξάλλου, εμείς δεν λέμε π.χ. ο Πελετίδης που πήρε 40% είναι κομμουνιστές. Όχι, δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι ε, ήταν ο μόνος δήμος που είχαμε, άσκησε φιλολαϊκή πολιτική, συγκρούστηκε... Δηλαδή, όταν τα προγράμματα προς την τοπική διοίκηση σου λέει θα τα εφαρμόσεις με τον όρο ότι θα τα δώσεις σε με μεγαλοεργολάβους mm -hmm. και λέει όχι, θα τα κάνω με τις δικές μου δυνάμεις. Και όταν ένα στοιχίζει 100.000 και εξοδεύει 5.000 ε, αυτό είναι υπέρ του, υπέρ του λαού. Γιατί, Γιατί μπορεί ε, μετά από αυτό... Να δίνει δωρεάν υπηρεσίε που δεν δίνει το κράτο, είτε στον αθλητισμό, είτε στου βρεφονιπιακού σταθμού, ε, είτε στον πολιτισμό, ακόμα και σε φροντιστήρια. Σε πολιτικό επίπεδο όμω, ε, αυτό. Αν, το εκτιμάει ο κόσμο. Αν κάνει έργο ή όχι, παράδειγμα κύριο κ. Πελετήδη. Και προφανώ για να βγαίνει στην Πάτρα, ο άνθρωπο θα κάνει έργο γιατί πήρε και μεγάλο ποσοστό. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο, εσεί λέτε στην Πάτρα Ψηφίστε τον Πελετήδη. Αλλά στη Λάρισα δεν λέτε όμω να ψηφίζετε τον. Γιατί ο Πελετίδης θα είναι υπέρ του. Όποια άλλο σχήμα θα είναι αντιλαϊκό. Αυτό, αυτή την επιλογή. Και Κάνε... στην Αθήνα και με αυτό... τον ίδιο τρόπο θα κινηθείτε, κυρία φυσικά, Μωράη. Φυσικά. Είναι ενίο. Δεν υπάρχει και διαφορά. Τώρα στα ποσοστά σα. Εξάλλου ε... να, να πω κάτι. Όταν ε, δε, δεν είναι μόνο ότι αυτά τα κόμματα σαν κυβερνήσει εφαρμόσανε μνημόνια, αλλά και σαν δήμαρχοι και περιφερειάρχες υλοποίησαν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Mm -hmm. Εξάλλου μην είμαστε υποκριτές και να κοροϊδεύουμε. Ε, ο κ. Μητσοτάκη ε, ε, στην ανακοίνωση του μετά τα αποτελέσματα, τι είπε ότι θέλω ο Δημάρχος και Περιφερειάρχες που να υλοποιούν την κυβερνητική πολιτική. Η κυβερνητική πολιτική είναι βαθιά τι λέει Να κάνει να δει το προσχέδιο του προπολογισμού. Τι λέει, ματωμένα πλεονάσματα. Αυτό και περισσότεροι φόροι στον κόσμο, ο, Άρα ε, θα συνεχιστεί και μάλιστα μετά τις αποφάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ε, το σύμφωνο σταθερότητας πρέπει να εφαρμοστεί δημιουργώντας πλονέσματα, τι σημαίνει μνημονιακές πολιτικές. Πιστεύετε αυτό ότι αυτή τη στιγμή η εκλογή του κυρίου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ σα ευνόησε και σε αυτέ τι εκλογέ, Γιατί σύμφωνα με κάποιε δημοσκοπήσεις που βγήκαν αμέσω μετά, φάνηκε μια μετακίνηση ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Ε, ήδη υπήρχε μια μετακίνηση ε, από το ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. προ το ΚΟΚΟΕ και στι βουλευτικέ εκλογέ. Να λέω αυτό... τώρα με τα νέα. Ναι, 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 θα σα πω. Και αυτό εκφράστηκε και στη σύνθεση των ψηφοδελτίων στι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ. Αυτό εντάθηκε με την εκλογή νέου πρόεδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Για μας δεν αποτελεί έκπληξη και το λέω με κάθε υπευθυνότητα γιατί, γιατί ο, ο πολιτικός εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίστηκε. Εξάλλου σε μια σειρά ζητήματα δεν διαφέρει από την προηγούμενη πολιτική σε ότι εκφράζει πολιτικά ο κύριος Κασελάκης mm -hmm. συνεπώς α, οι άνθρωποι που κρατάνε τις αξίες τη αριστερά δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν Εμείς το απλώνουμε το αριστερά. αριστερά. Ε? Δεν τον θεωρούσατε καν αριστερά <συρίζα> ναι. τον ΣΥΡΙΖΑ. Η, απόσταση η... αυτή τώρα με τον κύριο Κασελάκη μεγάλωσε. Σε αυτό, σ αυτό έχετε δίκιο. Γιατί αριστερά ο λαό το έχει ταυτίσει και σωστά με φιλολαϊκή πολιτική για μέτρα που ανακουφίζουν τι λαϊκέ οικογένειε. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση αλλά και σαν αντιπολίτευση, ουσιαστικά δεν ήταν φιλολαϊκή. Και αν θέλετε, στην α, αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν κυριαρχούσε το πολιτικό στοιχείο, αλλά το στοιχείο της διαχείρισης. Mm -hmm. Λέγε, είσαστε ανίκανοι, είσαστε ανεπαρκείς και mm -hmm. δεν συμμαζεύετε. Αλλά ε, ε, δεν χτυπούσε την ίδια αυτή καθ' αυτή την πολιτική που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, εξάλλου και σε όλες τις εξελίξεις, το, το βλέπουμε. Εκεί που σταματάει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος. Ακόμα και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ακόμα και στην άμυνα, ακόμα και στην παραχώρηση ε, δολοφονικών βάσεων στην Ελλάδα. Θα σας τα ανέβασε λίγο τα ποσοστά σας και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που έλεγε ότι ο μοναδικός ε, ιδεολογικό αντίπαλος είναι το ΚΚΕ. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Ε, καταλαβαίνει το ταξικό... Και αν θέλετε, καθαρά και ο ίδιος λέει, εμείς στηρίζουμε τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα. Εμείς στηρίζουμε την ενεργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες τους. Γιατί πλούτος υπάρχει. Δεν μπορεί να ξεζουμίζονται σήμερα οι άνθρωποι και να μην μπορούν να ζήσουν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η ακρίβεια είναι το υπαρθυμόν ένα που δεν κοιτάζει χρώμα. Όλους τους αγγίζει. Στην κυριολεξία. Μπορεί να μιλάνε μόνο για το λάδι, αλλά είναι με όλα τα τρόφιμα. Όταν το Κουκουέ προτείνει μηδέν ΦΠΑ στα τρόφιμα, αυτά που τα χρησιμοποιούμε όλοι και κυρίως ε, το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού για τα λαϊκά στρώματα πηγαίνει εκεί, στο mm. διατροφικό. Άρα δεν θα ήταν μια ανακούφιση, δηλαδή μείωση της τιμής κατά 6 μέχρι 23%, 24% που είναι βασικά ζητήματα. Και όμως δεν τα δέχεται η κυβέρνηση τη στιγμή που έχει πλεονάσματα. Όμω ε, όμως κάνουν εκπτώσεις ε, στα επιχειρηματικά, στους επιχειρηματικούς ομέλους. Μειώνουν τι ασφαλιστικές Δη, Δηλαδή, τις δηλαδή φορές. δεν είστε έτοιμοι για νέα ανοίγματα προς, προς, το ΣΥΡΙΖΑ ή προς... Α, ανοίγμα... Γιατί κάτι τέτοια λέει το ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Ανοίγματα, 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 κάνουμε στην κυριολεξία να συμπορευτούμε με περισσότερο κόσμο που να διεκδικούμε το δίκαιο του λαού. Δηλαδή να ζήσουμε με μισθούς με αξιοπρέπεια, mm -hmm. με οχτά ώρα το λέω γιατί ε, και αυτό έχει ε, βομβαρδιστεί στην κυριολεξία να μπορεί κάθε οικογένεια να αναθρέψει και να σπουδάσει τα παιδιά του όπω θέλει. Αυτά είναι τα ανοίγματα που κάνετε εσείς. Τα ανοίγματα που θα κάνουν οι άλλοι σα αφορούν εσά, Δηλαδή και η συζήτηση που αρχίζει να ξεκινά για τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο να συνενωθεί. Ποιο προοδευτικό χώρο, ε, Ακούσαμε ε, ορισμένου εκπροσώπους από το ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε για προοδευτική κυβέρνηση και τέτοια ποια προδεύτηκε. Να σας πάρω, να σας πάρω έναν δήμο που, έβγαλε με την πρώτη υψηλό ποσοστό, το Περιστέρι. Γιατί έβγαλε υψηλό ποσοστό, γιατί ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το πασό και κάνανε πλάτη και στη Χρυσή Αυγή. Αυτή, αυτό, αυτό θεωρούν προδευτική Το να συνενωθούν οι κεφαλές των κομμάτων. Τι πολιτική έχουν για το λαό. Θα συγκρουστούν. Έχουμε πόλεμο τώρα, όχι μόνο στην Ουκρανία, άνοιξε και η Μέση Ανατολή. Αυτό να, να μας κάνει την και έχει και συνάντηση ο κύριος Κουτσούμπας με, με... τον πρέσβη της Παλαιστίνης. Βεβαίως, σήμερα. βεβαίως. Ε, και το λέω, αυτό δεν έχει επίδραση ε, ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν έρχεται δίπλα στην αυλή σου. Τι θέση θα κρατήσεις και το λέω γιατί, όταν λέω ότι θέση θα κρατήσεις, το 2015 εδώ στη Βουλή ομόφωνα ψηφίστηκε η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Καμία κυβέρνηση δεν το πρόθεσε. Γιατί. Ε, αυτή τη στιγμή ο πόλεμος είναι αναλαίτως. Και το Ισραήλ πηγαίνει σε πλήρη αποκλεισμό, κόβοντας ε, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τρόφιμα, μετακινήσεις ε, ε, της ε, ε, λωρίδας της Γάζας. Και αναμένεται και χερσαία. Και αναμένεται και χερσαία σύν στους Ούτως ή άλλως από τη θάλασσα ποτέ δεν, είχε διέξοδο, ε, δεν είχαν διέξοδο οι Παλαιστίνοι, γιατί την είχαν αποκλείσει, δεν μπορούσαν να ψαρέψουνε. Δηλαδή μια φυλακή μεγάλη ήταν, είναι η λωρίδα της Γάζας. Αυτά που κάνει σήμερα το Ισραήλ είναι εγκλήματα πολέμου. Γι' αυτό ο Αμπάς ζητάει και την επέμβαση του ΟΗΕ. Ε, το λέω, ποια είναι η στάση των κομμάτων. Λέτε τώρα, για... ποια είναι η στάση των άλλων κομμάτων. Όχι μόνο δεν προώθησαν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ονομάζουν τη διεκδίκηση δεν των Παλαιστινίων. όμως αυτή τη στιγμή την επίθεση που ξεκίνησε η Χαμάς. Ε, γιατί το λέτε επίθεση και δεν το λέτε δικαίωμα για απελευθέρωση. Σα το λέω γιατί από τον και τον τότε, τρόπο με τον οποίο ε, έγινε και τον τρόπο με τον όταν οποίο. Όταν κάποιο διεκδικεί την ελευθερία του, πρέπει να επιτεθεί εναντίον του κατοχικού στρατού. Mm -hmm. Αυτό κάνανε. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα, το ελληνικό κράτο, την ίδρυσή του, ξεσηκώθηκε και επιτέθηκε στου Τούρκου, ήταν τρομοκρατία. Ε, γιατί οι Παλαιστίνοι έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια από το 1947 ε, τα πάνδυνα. Δηλαδή η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει, τους έχει ξεσπιτώσει κιόλας σε περιοχές τους έχει διώξει, ενώ είναι παλαιστινιακά εδάφη, για να κάνει επικοινωνισμό με Ισραηλινούς και να ε, αλλοιώσει το, τον πληθυσμό. Ό,τι κάνουν οι Τούρκοι στο, στο, στη βορειά Κύπρο. Αλλά με πολύ βία. Ε, απαγορεύεται, είναι σε συνεχή αποκλεισμό ε, ε, Εμείς η Παλαιστίνη. πόσο πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Ε, σας, σας πληροφορώ, ναι, σας πληροφορώ ότι έχουν φτάσει κατά διαστήματα σε τέτοιο αποκλεισμό που να μην έχουν να φάνε και να τρώνε ποντίκια. Ή το μολύβι απαγορεύεται στην Παλαιστίνη, ξέρετε γιατί. Για να μην χρησιμοποιηθεί το εσωτερικό σαν ε, ε, πρώτη ύλη για πολεμικό υλικό. Άρα... Ποιος φωνάζει ε, για την ύπαρξη ε, και την ανάγκη Παλαιστινιακού κράτους. Λύση υπάρχει. Υπάρχει για να σταματήσει ο πόλεμος. Την αναγνώριση της Παλαιστινιακής Αρχής με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ανεξάρτητο κράτος, δίχως κατοχικό στρατό. Για να περάσεις εμείς, όποτε πάμε, όχι μόνο εμείς, ο καθένας και εσείς να πάτε, για να επισκεφτείτε την Παλαιστίνη, πρέπει να προσγειωθείτε στο αεροδρόμιο υποχρεωτικά του Ισραήλ και εκεί περιμένει η αστυνομία για να σου πάρει συνέντευξη, πού πας, με ποιον θα συναντηθείς, τι θα κάνεις. Αστυνομοκρατία και η μπότα του Ισραήλ στην κυριολεξία. Με, ε, λοιπόν, ε, κάποιου που η ζωή του, η επιβίωση του, η ελευθερία του ποδοπατιέται, πρέπει να ξεσηκωθεί. Μέχρι να κλείσουμε, πότε. κυρία Μανολάκου, με το τι θα πω. Γι' αυτό ζητάμε την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό από όλο τον ελληνικό λαό. Εμεί σε πόσο εγρήγορη πρέπει να είμαστε ή πόσο κουμπωμένοι, γιατί είναι δίπλα μα, στην αυλή μα είναι ο πόλεμο. Ε, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσει τη Ελλάδα ε, και να υπάρξει αλληλεγγύη απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και να απαιτήσουμε την αναγνώρισή του και να υλοποιηθούν οι αποφάσει του ΟΗΕ. Μάλιστα. <ΣΣΟΥ> <ΣΟΥ> Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργολάκου.